Καλημένη, Ραφαέλα Στυλιανού. Καλησπέρα, Ραφαέλα. Καλημέρα, Κάτια. Να αρχίσουμε από την τελευταία εξέλιξη. Η αστυνομία εντόπισε τον βράστη στην περιοχή Τσερίου Χαλεπιανών σε ένα εγκαταλελειμμένο υποστατικό. Μάλιστα έφερε αντίσταση, ενώ στην κατοχή του εντοπίστηκαν δύο μαχαίρια. Να πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή και να πούμε ότι ήταν γύρω στις 6 Κάτια το πρωί όταν έφτασε πληροφορία στις αρχές για διπλό φωνικό εδώ στους εργάτες με την αστυνομία να βρίσκεται σε κόκκινο συναγέρμο. Πατέρας, 59χρονος πατέρας, σκότωσε την 52χρονη γυναίκα του, τον 20χρονο γιο του, τους τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι, ενώ προσπάθησε να σκοτώσει και τον 25χρονο γιο του. Σύμφωνα με την αστυνομία, η αδελφή της γυναίκας που διαμένει στο δίπλα σπίτι την οικία της τραγωδίας άκουσε φωνές, έσπευσε στην οικία που βλέπετε πίσω μου και βρέθηκε μπροστά από το αποτρόπαιο αυτό έγκλημα, από την οικογενειακή αυτή τραγωδία. Αμέσως ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας έφτασαν στο σημείο. Μετά από λίγο έφτασαν και τρεις ιατροδικαστές, η Αγγελική Παπέτα, Ορθόδοξος Ορθοδόξου, καθώς και ο Νικόλας Χαραλάμπους. Να σας πω ότι ο 59χρονος πατέρας σκότωσε πρώτα την γυναίκα του, αφού η ίδια εντοπίστηκε έξω από την οικία, και ακολούθως σκότωσε τον 20χρονο γιο του, το πτώμα του οποίου εντοπίστηκε στον εσωτερικό χώρο της οικίας και συγκεκριμένα στον διάδρομο της οικίας, Κάτια. Ενώ να πούμε ότι προσπάθησε να σκοτώσει και τον 25χρονο γιο του, αφού έφερε αυτός μαχαιριά στον λαιμό, καθώς και τραύμα από σύρμα. Πράγμα που σημαίνει ότι προσπάθησε να τον στραγγαλίσει, Κάτια. Αμέσως επιστρατεύτηκε ελικόπτερο της αστυνομίας προς τον εντοπισμό του 59χρονου πατέρα, ο οποίος εγκατέλειψε τη σκηνή με το όχημα του και εξαπέλυσαν ανθρωποκυνηγητό, ο οποίος εντοπίστηκε μάλιστα πριν από λίγο, όπως είπαμε, στην περιοχή Χαλεπιανών Τσερίου, και του πέρασαν χειροπέδες οι αρχές. Ναι. Μείνε μαζί μας. Έχουμε τον εκπρόσωπο τύπου της αστυνομίας, τον κύριο Χρήστο Ανδρέου. Καλή σας μέρα, κύριε Ανδρέου. Καλή σας μέρα.